Προσπαθήσαμε να βρούμε έναν πρωτότυπο τρόπο, έναν τρόπο διαφορετικό, έναν τρόπο που θα απευθύνεται στον κόσμο, στα παιδιά, μια άλλη στάση ζωής. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ακόμα και πρακτικά να χάνουμε και άλλα 100 ευρώ, φτάνει αυτά που χάνουμε, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά ένα μήνυμα ότι πρέπει να παλεύουμε, πρέπει να δείχνουμε τη διαφορετική στάση μας, όμορφα, πολιτισμένα, ευγενικά, και όλοι να δραστηριοποιηθούμε. Αυτό. Ωστόσο, έτσι δεν τορπιλίζεται τρόπο την ΝΑΗ συνδικαλιστική δράση της ΔΟΕ? Νομίζουμε ότι δεν τορπιλίζεται, γιατί συμμετέχουμε με τον τρόπο μας και πλαισιώνουμε την απεργία. Νομίζω ότι γίνεται περισσότερη συζήτηση με μια τέτοια δράση στα σπίτια, αν το θέλετε, στις γειτονιές, και βεβαίως δεν είμαστε αντίθετοι με την απεργία. Απλά προσπαθούμε να δείξουμε κάτι άλλο. Σήμερα τι ακριβώς γίνεται εδώ σε επίπεδο μαθημάτων, σε επίπεδο σχολικής λειτουργίας? Το πρώτο δίωρο είχε να λάβει πρώτη και δευτέρα με τις δασκάλες τους διάφορες δράσεις. Ζωγραφική, δρόμενα, το θέμα, το όνειρό μου. Και το όνειρο αυτό αφορά τη ζωή, αφορά απλά καθημερινά πράγματα, αφορά το σχολείο μας το ίδιο. Τώρα είναι η Τρίτη Τετάρτη, το επόμενο δίωρο θα είναι η Πέμπτη και η Έκτη. Το πρωί επικοινωνήσαμε με τους γονείς μας, ήδη έχουμε βγάλει και ένα έγγραφο το οποίο θα διακινήσουμε. Και διατυπώνουμε αυτό ακριβώς, ότι εμείς οι δάσκαλοι, ηθικά πες το, περισσότερο από καθέναν, έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά που έχουμε στα χέρια μας. Παράλληλα βλέπουμε να έχετε αναρτήσει και ορισμένα πάνω. Φυσικά. Φυσικά θεωρούμε ότι το αίσθημα δικαίου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει καταστατηγηθεί. Άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν, να σώσουν τη χώρα, το έχουν κάνει και άλλες πολλές φορές, και βλέπουμε ότι φτάνουμε ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Πρέπει να τιμωρηθούν, πρέπει να πληρώσουν αυτοί που χρεώνονται κιόλας και χρέωσαν στην πατρίδα μας αυτή την τραγική κατάσταση. Να μην έχει αξιοπρέπεια, να μην έχει πρόσωπο ούτε μέσα ούτε έξω. Και καλά το έξω. Το να μην την εκτιμούν οι ίδιοι οι πολίτες είναι τραγικό.